Πιστεύετε ότι ο μόνος τρόπος για να κλείσει το ασφαλιστικό είναι οι περικοπές συντάξεων ή αυτό το σχέδιο για αύξηση εισφορών. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Ε, οι εισφορές θα είναι πολύ μεγάλο λάθος να αυξηθούν κι άλλο σε μια χώρα που έχει 25% ανεργία. Uh -huh. Αν η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για την ανεργία, θα πρέπει να μειώσει τις εισφορές, όχι να τις αυξήσει. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να κόψει τις συντάξεις. Ναι, οι συντάξει θα πρέπει να κοπούν, διότι άλλο θα σας ξοδεύουμε για συντάξει το 17% του ΑΕΠ. Οι συντάξει πληρώνονται από το ΑΕΠ, από αυτό που παράγει η χώρα κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει κάποια δεξαμενή επενδύσεων που κάθεται κάπου και επενδύεται και πληρώνεται από εκεί. Αυτό θα συνέβαινε αν είχαμε κεφαλοποιητικό σύστημα, που δυστυχώ δεν έχουμε. Είναι απολύτω αναδιανεμητικό το σύστημά μα. Λοιπόν, ε, όποιο κομμάτι απορροφούν, ε, από το ΑΕΠ απορροφούν οι συνταξιούχοι, mm -hmm. το απομιζούν από τους εργαζόμενους. Όσο αυξάνονται οι εισφορές, δηλαδή, τόσο απολύονται άνθρωποι, τόσο κλείνουν επιχειρήσεις. Mm -hmm. ε, και το 17% του ΑΕΠ σήμερα, από αυτά το 10% χρηματοδοτείται από φορολογικά έσοδα και μόνο το 7% από εισφορές. Αυτό το 10% στην, στον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι 2,5%. Και γι' αυτό λέει το Ταμείο ότι το, 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 το συνταξιδοτικό μα σύστημα δεν είναι βιώσιμο. Μες, μες. το 10% πρέπει να μειωθεί κοντά στο 2,5%. Νίκο, μία ερώτηση για να κλείσουμε. Ναι, ναι, με αυτό που ξεκινήσαμε, δηλαδή τι επενδύσει. Τι τολμηρό μπορούμε.